πρόβλημα, γιατί δεν μπορούσαν οι καθηγητές να μπουν στην τράπεζα θεμάτων. Και αυτό γιατί? Γιατί μπλόκαρε η πλατφόρμα. Λόγω κυβερνοεπίθεσης είναι μαζί μας ο Κασίνα. Ξέρεις πόσοι μπήκανε μέσα? 280.000. Το Υπουργείο Παιδείας λέει 280.000. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Internet Now, ο Νίκος Βασιλάκος. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε με το απλό ερώτημα. Υπάρχει πιθανότητα στις πανελλαδικές μεθαύριο να μπουν 250.000? Όχι, Γιώργο. Είναι σίγουρο? Ναι, θα σου πω τι έγινε. Γιατί? Θα σου πω τι έγινε. Τι έγινε τώρα? Όταν έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι έτοιμο να δράσει, έχουμε ομάδες περιφρούρησης. Γι' αυτό φόρεσα και εγώ τις πεζοναύτες σήμερα στην μπλούζα. Γιατί οι ομάδες περιφρούρησης έρχονται, είμαστε από πίσω από τους σερβέρες, όλοι εμείς, και τι λέμε? Θέλουμε από πίσω στη γλώσσα μας, στην οργάνωση, τη λέμε servers γουρούνια. Μεγάλους, ισχυρούς, που μπορούν να αντεπεξέλθουν. Γουρούνια έγινε το Υπουργείο Παιδείας. Άκου που έγινε το πρόβλημα χτες. Ναι. Εγώ θα σου πω και θα καταλάβεις, γιατί έχει σημασία το περιβάλλον. Δηλαδή, έχεις υπηρεσιακή κυβέρνηση, Γιώργο. Περίμενε, μπορείς να μας δείξεις πώς έγινε η κυβερνοεπίθεση? Εννοείται. Για δείξτε μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν στο βίντεο. Θα δείτε ακριβώς πώς οργανώθηκε. Αγόρασαν από το dark web μπαχαλάκιδες την κυβερνοεπίθεση και την εξαπέλυσαν για να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα χαμό. Πόσο στήχησε σε όλους αυτούς συνολικά, στις 280.000, για να μπουν μέσα? Αυτό γύρω στα 2,5 με 3.000 ευρώ. Α, μόνο? Ναι. Με 2,5-3.000 ευρώ ταλαιπωρήσανε. Αγόρασαν μια κυβερνοεπίθεση. Πού ήταν το πρόβλημα όμως? Και πού την αγοράζουν? Από πού την αγοράζουν? Κάτσε ρε φίλε. Από το dark web. Μπαίνεις dark web, στο σκοτεινό ιστό, και λες: θέλω να αγοράσω μια επίθεση. Η επίθεση που εξαπολύεις, πρόσεξε, έρχεται από το εξωτερικό. Και όταν εισηγήθηκαν στην Τράπεζα Θεμάτων οι συνάδελφοι τεχνικοί και στο Υπουργείο Παιδείας και είπανε: παιδιά, κόψτε το τράφικ από το εξωτερικό. Αυτό είπαμε. Έπρεπε να δράσουν γρήγορα για να μην συμβεί το τρίωρο που είδες. Άρα δεν δράσανε γρήγορα, πρώτο. Ναι, γιατί πρόσεξε. Λάβει υπόψη σου το κλίμα. Έχεις υπηρεσιακή κυβέρνηση. Δεν είναι η Νίκη Κεραμέως που θα γυρίσει και θα πει: δεν το ξέρω. Παιδιά, τώρα, κάντε το. Στάσου. Δεν έχει την ευθύνη. Στάσου. Έπρεπε να ακούσει τις υπηρεσίες. Εισηγήθηκαν τρεις υπηρεσίες. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι. Δύο υπουργεία. Κάτσε. Δεν με καλύπτει αυτό που λες. Γιατί αυτός, πρέπει να έχεις δηλαδή την Κεραμέως από πάνω για να κάνει κάποιος, ή τον Παπαδάκη ή την Αναστασοπούλου, για να κάνει τη δουλειά της. Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται. Κάτσε. Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο. Ωραία. Για να προστατεύσουν το σύστημα. Έλα να τους τσεκάρουμε μαζί αυστηρά. Να τους τσεκάρουμε αυστηρά. Τι σύστημα είχαν βάλει από πίσω? Είχαν βάλει το σύστημα που βάζουμε στα πυρηνικά υποβρύχια, Γιώργο, και στους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Στάσου. Ο Σπύρος μας λέει ότι καλημέρα. Καλημέρα, πάλι έχει πρόβλημα σήμερα η τράπεζα θεμάτων του Υπουργείου. Εννοείται. Και τώρα, το μάθουμε, δεύτερη μέρα υπάρχει αδράνεια, έχει κοπεί το τράφικ από το εξωτερικό, υπάρχει, πρόσεξε, υπάρχουν καθυστερήσεις πλέον. Τότε μπορεί να έχουμε και σήμερα το ίδιο πρόβλημα. Θα ο Σπύρος, είναι λογικό να έχουμε καθυστερήσεις, θα σας πω γιατί. Γιατί μπαίνουν όλα τα σχολεία, τραβάνε συγκεκριμένα πράγματα, η υποδομή είναι φτιαγμένη για όταν ήταν φτιαγμένη και όταν είχε δημοπρατηθεί. Κάτσε, και όταν είχε στηθεί. Κάτσε τώρα για τις ενδοσχολικές εξετάσεις. Έχεις γουρούνια, έχεις τόνα, έχεις τάλο, και τώρα λέμε ότι μπήκανε τα σχολεία μαζεμένα. Φυσιολογικό να μπουν μαζεμένα. Δεν λέμε ότι μπήκανε. Λέμε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, δεν υπάρχει να κρεμάσει το σύστημα όμως. Πρόσεξε να δεις τώρα όμως, από το πώς θωρακίζεις το σύστημά σου για να γίνουν κανονικά οι εξετάσεις, εξαρτάται και το κύρος συνολικά της δημόσιας παιδείας στη χώρα. Δηλαδή, κανένας τι να πεις τώρα σε αυτά τα παιδιά πρόσεξε, που δεν έδωσαν εξετάσεις? Δεν είναι ωραίο. Αυτή η εικόνα δεν είναι ωραία. Και γι' αυτό πρέπει να λειτουργήσουν άμεσα και ευέλικτα, όχι με ρυθμούς δημοσίου, παιδιά. Γιατί αυτοί το δημόσιο που μπήκαν μέσα, αγόρασαν την κυβερνοεπίθεση 2,5-3 χιλιάρικα και μπήκαν και την έκαναν. Τι κέρδος έχουν από όλη αυτή την ιστορία? Πρόσεξε να δεις. Μπορούν, που λέει το Υπουργείο ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο, μπορούν όχι να παραβιάσουν την τράπεζα και να πάρουν θέματα. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Μπορούν όμως να αρχίσουν να δημιουργούν προβλήματα σε αυτούς που μπαίνουν και ζητούν τα θέματα, εφόσον δεν έχουν προστατευμένους υπολογιστές. Άλλη ερώτηση. Ήταν προετοιμασμένο το σύστημα έτσι ώστε, εάν μπουν πάρα πολλοί, όπως μπήκαν αυτοί οι hackers, να το ξεπεράσει το πρόβλημα αμέσως? Ήταν προετοιμασμένο, αλλά θα σου πω κατανεμημένο, Γιώργο, και θα το καταλάβεις. Όταν έχω κατανομή του συστήματος σε δύο υπουργεία και τρεις υπηρεσίες, αυτό από μόνο του είναι πρόβλημα. Δεν υπάρχει ένας υπεύθυνος. Υπάρχει ΕΔΙΤΕ, υπάρχει το ΙΕΠ,
Υπάρχει το Υπουργείο Παιδείας και υπάρχει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα παιδιά τώρα που ετοιμάζονται να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις και τους ακούγαμε χθες στα ρεπορτάζ μας να λένε: αν συμβεί και σε εμάς το ίδιο, τι θα κάνουμε? Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, Νίκο? Έχει περιοριστεί πάρα πολύ και έχει ελεγχθεί. Δεν περιμένουμε να ξανασυμβεί μετά τα χτεσινά αυτό που ζήσαμε, οι 3 ώρες καθυστερήσεις και παιδιά να μην δίνουν εξετάσεις. Πάντως δεν είναι εννοείται, να σου πω κάτι. Ναι. Εννοείται ότι κάνουμε ελέγχους. Δεν είμαι ομάδα όμως Υπουργείου Παιδείας εγώ. Μπορώ να σου πω για την εμπειρία που έχω, Γιώργο μου, στο Υπουργείο Εξωτερικών και να σου πω ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών που αντιμετωπίζουμε αντίστοιχα πράγματα και υπάρχει συνεργασία, δεν περνάει τίποτα. Λέει Μαρίνα, άλλο εντάξει, το ένα, άλλο το άλλο. Οι εξηγήσεις οι επιστημονικές που δίνονται από έναν άνθρωπο που ξέρει, αλλά αν ήταν χτες σε ένα σχολείο και έβλεπε την αγωνία των παιδιών, και αυτό έχουμε δίκιο, παιδιά. Ναι. 3-4 ώρες τα παιδιά στημένα απ' έξω, να σου πω κάτι. Να τους λένε περιμένετε, είναι πρόβλημα. Πάντα, τώρα, Γιώργο, εάν τα γουρούνια δεν λειτουργήσαν, ναι, οι υπολογιστές, πρόσεξε. Εάν υπάρχει, θα έπρεπε να το έχουν προβλέψει, να υπάρχει ένα plan B, ναι, σε αυτή τη δεύτερη δεν είναι περίπτωση. Μόνο αυτό. Είναι ότι στις δοκιμές που κάνουμε, γιατί κάνουμε δοκιμές, χτυπάμε τους servers με πάνω από 300.000 χτυπήματα. Θέλω να το καταλάβεις αυτό. Plan B, ναι, εντάξει. Όχι, δεν είναι plan B, είναι plan A. Ναι. Όταν ετοιμάζομαι εγώ για εξετάσεις, έχω ευθύνη και τι λέω, πώς εσύ εκπέμπεις όλη την Ελλάδα και δεν πέφτει το σήμα σου πουθενά. Όσες τηλεοράσεις και να ανοίξουν, όσοι δέκτες και να ανοίξουν. Σάσου. Με τον ίδιο τρόπο, έχω υποχρέωση να κάνω δοκιμές. Οπότε, το σύστημα έπεφτε. Το σύστημα έπεφτε. Το σύστημα έπεφτε και την περίοδο του κορονοϊού. Ναι. Όταν τα παιδιά μπαίνανε μέσα για να παρακολουθήσουν θυμάσαι τα μαθήματα. Το WebEx. Το θυμάσαι. Μπράβο. Και δηλαδή, το WebEx. Δεν μπορεί να έχεις μόνο 2 σερβερ για να καλύπτουν όλη την Ελλάδα. Που σημαίνει, λάβαμε υπόψη μας τις ανάγκες που υπάρχουν, τις αυξημένες? Όχι. Λάβαμε υπόψη μας. Άρα δεν ότι δεν αγοράσαμε όσα θα έπρεπε να αγοράσουμε για να είμαστε θωρακισμένοι, αυτό είναι το θέμα. Και δώσαμε και καλύτερες συνδέσεις στα σχολεία που δεν περιμέναμε να έχουν τόσο γρήγορες συνδέσεις και Όμως δεν περιμέναμε το άλλο. Πρέπει να το λύσουμε. Όχι. Γιατί μας λέει τώρα, εχθές λέει, μας λέει ο Δημήτρης, ναι, είμαστε από τις 8 η ώρα στο σχολείο μας και μπήκαμε στις 11. Και εμείς δίνουμε εξετάσεις την Παρασκευή, πανελλαδικές. Ναι. Δηλαδή πρέπει να μπούμε και στην ιδιαίτερη ψυχολογία αυτών των παιδιών. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Ότι υπάρχει ευθύνη. Η ευθύνη από χτες αποδέωθηκε και αποδίδεται. Και λαμβάνουν υπόψη τους όλοι το τι πρέπει να κάνουν. Πόσα και δεν υπάρχει δικαιολογία. Πόσα παιδιά δεν έδωσαν, Νίκο, εξετάσεις χθες? Ήταν γύρω στα 120 με 180 παιδιά. Τη τρίτη ηλικίου. Γιατί πρώτη και δευτέρα ηλικίου δεν δώσανε. Γενικά. Ναι, γιατί, οργανωνόμαστε. Κάνουμε τις δοκιμές μας. Δεν περιμένουμε να κάνουμε τις δοκιμές στα παιδιά και την ώρα των εξετάσεων. Είναι άλλο, λες, το σύστημα από το οποίο αντλούνται τα θέματα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Τις ενδοσχολικές και τις πανελλαδικές. Άλλο για τις ενδοσχολικές. Ναι. Ναι, αλλά αν μπουν πάλι 250-280.000. Εκείνο έχει λάβει υπόψη του τις, ναι, ανάγκες που υπάρχουν ώστε να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Και τα θέματα δίνονται πολύ πιο νωρίς το πρωί, γιατί πρόσεξε τι έχεις εδώ. Εκεί έχεις ένα κεντρικό σύστημα που έχει εμπειρία να κάνει τέτοιες εξετάσεις και εδώ έχεις ένα σύστημα που είναι λίγα χρόνια που κάνει τέτοιες εξετάσεις με την Τράπεζα Θεμάτων. Οπότε εδώ δεν είχαν την εμπειρία να το προλάβουν και να το σώσουν όπως οι Πανελλήνιες. Θυμάσαι πολύ καλά ότι οι Πανελλήνιες γίνονται χρόνια και οργανώνονται χρόνια. Το ίδιο πρέπει να γίνει, δηλαδή η γνώση των ανθρώπων που κάνουν Πανελλήνιες να πάει στους ανθρώπους που κάνουν ενδοσχολικές, παιδιά. Είναι τόσο απλό. Και να φροντίσουν να λάβουν υπόψη τους ότι ο σερβερος συγκεκριμένος είναι συνδεδεμένος με την καλύτερη γραμμή, με την καλύτερη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και με το καλύτερο λειτουργικό. Που σημαίνει ότι για πρέπει να, μην να είσαι έτοιμος να μπει πάρα πολλοί κόσμος, ναι, μέσα ταυτόχρονα και φαντός, να πάρει και τα σχόλια. Νίκο μου, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Και χθες είχαμε ένα πρόβλημα το οποίο δεν πρέπει να επαναληφθεί στις πανελλαδικές. Δεν πρέπει να επαναληφθεί, δεν θα επαναληφθεί διότι όλοι όσοι πήγανε και με τη σίγουρη λύση, να ξέρεις ότι την πάτησαν. Την πάτησαν γιατί πήγαν με τη σίγουρη λύση και την πεπατημένη. Ναι. Η πεπατημένη όμως είναι που σε προδίδει, δηλαδή σου λέει θα φτιάξω ένα σύστημα που το αγοράζω από κάποιο προμηθευτή και είναι ασφαλές. Πρέπει να πούμε κάποια πράγματα στον κόσμο για να καταλάβει. Τα θέματα δεν είναι ανοιχτά. Η κλήρωση γίνεται, ναι, ανάμεσα στα θέματα και παίρνουν θέμα οι καθηγητές για να το δώσουν. Ναι. Δεν είχαν τη δυνατότητα λοιπόν οι καθηγητές να προχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία, να γίνει κλήρωση των θεμάτων, να μπουν τα παιδιά μέσα είχε να γράψουν. Είχε μπλοκάρει το σύστημα. Είχε μπλοκάρει. Και βέβαια το μεγαλύτερο πρόβλημα
ήταν για τα παιδιά της τρίτης λυκείου. Ναι. Αλλά και για τις υπόλοιπες τάξεις. Εδώ μας λέει, μας λέει τελικά, η φίλη μας η Μάρβα, χθες έγινε χαμός. Ήταν πολύ δύσκολα για τα παιδιά να περιμένουν στο δρόμο για να δώσουν άλγευρα. Εμείς πήγαμε, λέει, να τα πάρουμε σε 10.30 και μάθαμε ότι δεν υπήρχε σύστημα. Ο γιος μου, λέει, μας είπε... τα παιδιά και δεν είχαν δώσει καν εξετάσεις. Εντάξει, τώρα όλοι πρέπει να φροντίσουμε να μην ζούμε, να μην γίνεται κάτι που είναι τόσο αγχωτικό, ταλαιπωρία, και δεν γίνεται όταν έχεις την υποδομή την κυβερνητική να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή, λοιπόν, σαν, όπως συνέβαινε παλιά που πηγαίναμε να κάνουμε προνοϊκή δήλωση και δεν μπορούσαμε. Πάντως έχει δεύτερο τηλεφώνημα, δεύτερο mail, ότι έχει πέσει και σήμερα η τράπεζα. Έχεις πληροφορία τέτοια, Νικό? Είναι δύο. Καθυστερήσεις, αυτό που λένε ότι έχει πέσει, είναι καθυστερήσεις που συμβαίνουν, παιδιά. Είναι καθυστερήσεις, άλλο πέφτει, προσέξτε, άλλο η ώρα είναι 7.30. Η ώρα είναι 7.30 και από χτες έτσι ξεκίνησε. Εάν και σήμερα έχει πέσει. Εάν και σήμερα και έχουμε πρόβλημα, τα γουρούνια. Θα κάνουμε άλλη κουβέντα. Δηλαδή, προσέξτε, πρέπει να πάμε με υπεροπλία. Η ευθύνη που έχουν είναι υπεροπλία και είναι ευθύνη και του μεγαλύτερου παρόχου της χώρας που φροντίζει αυτό το σύστημα, γιατί πίσω από αυτό υπάρχει δημόσια υποδομή, μάλιστα, υπάρχει σύζευξη και υπάρχει ο μεγαλύτερος πάροχος της χώρας. Λοιπόν, Νίκο, η συμβουλή που έχουμε να δώσουμε είναι, παιδιά, λειτουργήστε όπως πρέπει, σαν να δίνουν τα δικά σας παιδιά εξετάσεις. Αν έχεις πληροφορία ότι και σήμερα έχουμε τέτοιο πρόβλημα, μας ενημερώνεις, Νίκο, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο, σε ευχαριστούμε καλά. Πολύ. Λοιπόν, πάμε μέχρι το Πέραμα. Πάμε μέχρι το Πέραμα, εκεί όπου είχαμε αυτή την τραγική είδηση με έναν εργαζόμενο να χάνει τη ζωή του. Στο Πέραμα βρίσκεται ο Λάζος Μαντικός μαζί με εργαζόμενους, μαζί με τον πρόεδρο του Παραρτήματος Πειραιά του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής. Καλή σας ημέρα.